Συγκλονίζουν οι νέες συνομιλίες μεταξύ του Σταθμάρχη και του Ρυθμιστή Κυκλοφορίας από την Αθήνα την ώρα του δυστυχήματος αλλά και λίγο πριν. Αρχικά η ώρα γράφει 11 και 25 όταν ο Ρυθμιστής Κυκλοφορίας εντοπίζει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σχετικά με τις δύο αμαξοστοιχίες. Έλα. Βασιλή, αυτή λένε 25-98 μέσα στη Λάρισα τους το έπαιρνε ότι δεν έχουμε ρεύμα. Το 25-97. Το 98, ποιο έχεις εκεί μέσα. Το 25-98 το έχω ότι... Για ρώτησε το, να έχεις ρεύμα, τι ειδοποίησανε. Καλώς, αυτοί λένε ότι στη Ραψά είναι άλλος, μου έλεγε το ρο έψιλο. Για πάει το 25-98. Καλώς, έγινε. Αυτό συνεχίζεται και στις 11.30 που ο Ρυθμιστής Κυκλοφορίας καλεί και πάλι το Σταθμάρχη. Έλα. Βασιλή, έλα. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για ποιο πράγμα. Υπάρχει, δεν έχετε ρεύμα εκεί. Τώρα με περιμένω ο ρυθμιστής έλξης ότι σαν να είδε και στη Ραψάνη. Αλλά εμένα δεν με είπε κανένα τίποτα. Δεν με είπε κανένα τίποτα τώρα. Ο Ρόεπτο τι σου είπε, ότι έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε. Αυτός λέει ότι είναι ένα προβληματάκι, αλλά δεν ξέρω κι αυτός ακόμα τι γίνεται. Έγινε, καλώ πέστε μου, ε. Ναι. Στις 12 παρά 20 φαίνεται ότι ο ρυθμιστής κυκλοφορίας από μόνος του εντοπίζει ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων, με το Σταθμάρχη Λάρισας να εκφωνίζει αμάν και να διαρωτάται πώς έχει γίνει αυτό. Ναι, δεν πήρε πλήρες. Κύριε, το 62 από πού το έδιωξες? Ε? Από πού το έδιωξες το 62? Στη γραμμή ανώδου κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Πώς έγινε αυτό? Καλώς, δεν ξέρω ό,τι θα σας πω. Άνοδο δεν το ήξερες? Ναι. Τι, άρη κάθοδο, δεν έγινε. Η ώρα έχει φτάσει 12 παρα 10, προς τα θμάχη Λάρισας να προσπαθεί να εντοπίσει το τι ακριβώς έχει πάει λάθος και να αναρωτιέται τι έχει γίνει απόψε με τα κλειδιά. Έλα ρε Παντελή. Έλα. Ευαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει? Πρέπει να έγινε τράκα. Τι τράκα, με ποιον? Παντελή. Ναι. Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι α πούμε, θα σου πω ψέματα. Εσύ από την ανόδου το έδιωξες? Από άνοδο. Από άνοδο την έδιωξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά. Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρο είναι αυτό. Ναι. Έγινε. Τέλος η ώρα φαίνεται πως έχει φτάσει 12 και όλοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει την τραγωδία με τον Ρυθμιστή Κυκλοφορίας να συνεχίζει να διαρωτά προς το Σταθμάρχη Λάρισας εάν έχει δώσει από άνοδο την επιβατική αμαξοστοιχεία, με το Σταθμάρχη συνεχώς να επιμένει ότι ναι, έχει φύγει από άνοδο. Έλα Παντελή. Σου πω, έχει πάει κανένα στο σημείο να μας πει? Τώρα πήρα και έχω πάρει και τους τεχνίτες από τη γραμμή να πάνε. Ναι. Και η πυροσβεστική είναι εκεί και... Τι λένε ακριβώς? Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Εσύ κανονικά έφυγε από άνοδο το τρένο. Ναι. Ναι. Σήμερα είδες που είπα ότι έχω κλειδί, τα πρόβλημα. Καλά, μετά μου το έπαιζα, αλλά αυτό έφυγε από άνοδο. Τώρα έγινε το άλλο, τώρα πώς έγινε το κλειδί. Ενώ είναι γυρισμένο στην ευθεία και ήταν γυρι... Πάντων. Δεν ξέρω τι εσύ γίνεται. Από άνοδο όμως έδιωξες, αυτό δεν είναι? Εγώ έφυγε από άνοδο. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο με τα κλειδιά αυτά, δεν ξέρω σήμερα τι έγινε. Ναι, τέλος πάντων, έγινε. Ό,τι ενημερώσαμε, ενημερώσαμε αμέσως. Ναι. Οι συγκεκριμένες συνομιλίες έρχονται μετά από την απολογία του Σταθμάρχη, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής. Τηλέφωνο η αστυνομία και με ρώτησε αν έχουμε κάποιο ατύχημα ή εκτροχίαση. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο με την αστυνομία, με πήρε τηλέφωνο η πυροσβεστική και με ενημέρωσε ότι έγινε σύγκρουση τρένο στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έχει γίνει το συμβάν. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ είχα δει στον πίνακα ότι όταν γύρισα τα κλειδιά, αφού μπήκε το 2597, οι λιχνίες ήταν λευκές σταθερά. Αυτό που μπορώ να εικάσω είναι ότι το κλειδί κούμπο
κούμπωσε στιγμιαία και στη συνέχεια ξεκούμπωσε και γύρισα στην παρακαμπτήριο δίχως όμως να αλλάξουν λιχνίες στον πίνακα. Όφυλα να αναφέρω στο μηχανοδηγό σε ποια γραμμή κινείται, αλλά και εκείνος έπρεπε να με ρωτήσει γιατί. Η υπόθεση και για εσάς τους δημοσιογράφους δεν ενδείκνεται προς άγρα πελατών, δεν ενδείκνεται προς άγρα ψήφων, δεν ενδείκνεται για φτηνό λαϊκισμό. Η υπόθεση αυτή είναι ένα μοναδικό εγκληματικό φαινόμενο, το έχω χαρακτηρίσει, μοναδικά αποτρόπαιο, διότι ήταν προδιαγεγραμμένο. Όλοι ξέραμε ότι θα γίνει, δεν ξέραμε το πότε. Εννοώ όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζαν και οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι κρατούντες και όλοι όσοι πέρασαν από το Υπουργείο Μεταφορών, οι Γενικοί Γραμματείς, οι επιτετραμένοι, οι υπεύθυνοι της Τρένοσέ, οι υπεύθυνοι της Ελένη Τρέιν, οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ γνωρίζαν, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες γνωρίζαν ότι τα τρένα στην Ελλάδα μετά το Δεκέμβριο του 20, όχι ότι πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει κομβική σημασία αυτή η χρονική στιγμή, αυτή η ημερομηνία, 20 Δεκεμβρίου του 20, διότι από το Δεκέμβριο του 20 έπαψε να υπάρχει στην Ελλάδα το Κέντρο Ρύθμισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Κυκλοφορίας